Σε αναβρασμό παραμένει ο χώρος της εκπαίδευσης στην Αχαΐα. Από τη μία, οι καταλήψεις συνεχίζονται και από την άλλη, οι καθηγητές ετοιμάζουν κινητοποιήσεις. Πραγματικά βρισκόμαστε σε μια περίοδο στην οποία έχουμε πολλές κινητοποιήσεις, έχουμε τις δικές μας κινητοποιήσεις, έχουμε τις κινητοποιήσεις των μαθητών. Όσον αφορά τους μαθητές, αυτό το οποίο γνωρίζουμε είναι αυτό που γνωρίζετε και εσείς, έχουν αντίστοιχα αιτήματα με εμάς, δηλαδή ουσιαστικά μιλάμε για αιτήματα όλου του εκπαιδευτικού κόσμου. Προφανώς οι μαθητές είναι μια ανεξάρτητη οντότητα, έχουν τα δικά τους όργανα, έχουν τις δικές τους σκέψεις και έχουν ουσιαστικά τις δικές τους και με το δικό τους τρόπο αντιδράσεις. Αυτό που προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση είναι έγγραφο που καλεί τους διευθυντές και το Σύλλογο των Διδασκόντων σε πιθανή πρόωρη αποχώρηση των μαθητών από τα σχολεία που βρίσκονται σε κατάληψη να μπαίνουν στις σχολικές μονάδες και στις αίθουσες και να βάζουν απουσίες στους μαθητές. Κοιτάξτε, το έγγραφο έχει να κάνει καθαρά με. Μας αναφέρει, μάλλον αναφέρει, ότι από τη στιγμή που ένα σχολείο αδειάζει κάποια στιγμή το μεσημέρι ή αργά το πρωί, τέλος πάντων, από τους μαθητές, να μπαίνει μέσα ο σύλλογος και ο διευθυντής και ουσιαστικά να προάγει μια εκπαιδευτική διαδικασία. Δεν υπάρχει καμία εκπαιδευτική διαδικασία. Δεν μπορούμε σε αυτή τη διαδικασία. Εμείς θα καλέσουμε όχι τον διευθυντή, θα καλέσουμε το Υπουργείο, θα καλέσουμε την πολιτεία επιτέλους να σκύψει πάνω στα προβλήματα αυτή τη στιγμή της εκπαιδευτικής κοινότητας, να λειτουργήσει τα σχολεία με ασφάλεια, με αραίωση των μαθητών, με τις προτάσεις τις οποίες έχουμε κάνει ως ΕΛΜΕ και ΟΛΜΕ και εν πάση περιπτώσει να δώσει λύση σε ένα πρόβλημα το οποίο έχει να κάνει με ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. Σημείο αιχμής αποτελεί η μείωση των μαθητών ένα τμήμα. Ζήτημα για το οποίο θα πρέπει να υπάρξει πολιτική βούληση, λένε οι καθηγητές. Είναι το πρώτο μας αίτημα, είναι το maximum αυτό που λέμε 15 μαθητές σε ένα τμήμα και ουσιαστικά επιτέλους κάποια στιγμή η πολιτεία μετά από 6 μήνες που βρισκόμαστε μες στην πανδημία και στην υγειονομική κρίση να λάβει τα μέτρα. Δεν έχει λάβει κανένα μέτρο, το μόνο μέτρο το οποίο έχει λάβει είναι η μάσκα. Η κινητοποίηση των καθηγητών θα γίνει αύριο στις 11 το πρωί στην πλατεία Γεωργίου. Εμείς συνεχίζουμε, έχουμε αύριο μια κινητοποίηση 11 η ώρα το πρωί, ένα συλλαλητήριο στην πλατεία Γεωργίου, ένα πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο. Καλούμε όλους τους εμπλεκόμενους, γονείς, φορείς, συλλογικότητες να συμμετάσχουν σε αυτό, να δώσουμε ουσιαστικά ένα μήνυμα ότι θέλουμε ανοιχτά σχολεία, στηρίζουμε το δημόσιο σχολείο, αλλά πάντα με ασφάλεια.